Καμία από τις διαγωνιζόμενες μέχρι τώρα δεν έχει σπάσει το φράγμα των 10 βαθμών. Άρα, πάει λίγο απογοητευτικά το πράγμα. Λέτε να αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση η Νατάσα, για να δούμε. She got hips, I got a grip for a lot of hips. Don't need to add more, I know it's sweet. I like that. Γιατί είσαι σφιγμένη, αγάπη μου. Πώς είμαι. Δεν ξέρω, σε αισθάνθηκαν πάρα πολύ σφιγμένη όταν έκανες την πασαρέλα. Επειδή είμαι τελευταία, πάντα πιάνομαι λίγο. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω σε απογευματινό event που γίνεται στα Νότια Προάστια. Είναι opening boutique με ρούχα και θα έχει DJ, θα έχει μπουφέ, αυτό. Θα τα πας καλά? Θα δούμε. Θα πρέπει να είσαι λίγο αισιόδοξη. Όχι. Το προηγούμενο επεισόδιο ήσουν εκεί πέρα μπροστά σου κριτές με την Αδριάννα και νόμιζα ότι θα έφευγες εσύ όλη την ώρα. Πιστεύω δηλαδή όταν σου είπαν ότι θα μείνεις, νόμιζες ότι πραγματικά σου είπαν ότι θα φύγεις και μπορεί να ερχόσουν εδώ πέρα να με χαιρετήσεις. Καλύτερα κατάλαβες. Να σκέφτομαι αρνητικά και να μου έρχεται το καλό. Ναι, το έχω και εγώ αυτό, αλλά ναι. δεν το manifest δεν δουλεύει έτσι. Βαθμολογήστε. Εγώ είμαι, μην αρχίσουμε τα ίδια, είμαι πολύ καλά και καλυμμένη. Είσαι καλά, ναι, είσαι καλά, είσαι καλά. Μην αρχίσω πάλι. Το βλέπω, το βλέπω αγάπη μου ότι είσαι καλά. Αν χρειαστείς βοήθεια να πιαστείς, πες μου. Από κάτι. Έλα. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ το πέδιλο. Μάλλον θα δείξει, θα ακούσουμε. Μπορεί να μην... Να μην το έχουν δει καλά. Να μην το έχουν δει. Ναι, μπορεί να μην φαίνεται, δεν ξέρω. Περίμενε να ρωτήσω ρε παιδί μου. Νικολίνα. Εγώ θα μιλήσω. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, Νατάσα μου. Έλα, Νικολίνα. Θα σου πω γιατί σου έβαλα δύο. Το παπούτσι το βλέπω. Α. Ναι. Δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να ήταν κάτι χωρίς αυτά τα στράς στη συγκεκριμένη εικόνα. Δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Η φούστα σου. Φοράς ένα φόρεμα από μέσα και έχεις βάλει τη φούστα από πάνω. Όχι, αυτό είναι κορμάκι. Και αυτό που πετάει είναι η φόδρα. Η φόδρα που επειδή καθόταν, ναι. Έχει κάτσει και πετάει καλά. Από την αρχή το έβλεπα εγώ. Περπάταγες και σηκωνόταν και φαινόταν η φόδρα έντονα. Και λέω εντάξει, θα έχει ένα φόρεμα από μέσα και θα έχει βάλει τη φούστα από πάνω. Anyway, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ποιο δεν σ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει που φαίνεται η φόδρα. Δεν μ' αρέσει αυτή η φούστα σε σένα. Ίσως είναι πολύ κοντή για εσένα. Ίσως δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έχει κακή εφαρμογή. Σε event πηγαίνω, δεν πηγαίνω. Πού πηγαίνεις? Σε κάποιο event. Α, δεν ναι, χρειάζεται να ντυθώ με κελεμπία, λέω εγώ τώρα. Βάλε κανένα φτερό. Εντάξει, δεν λέω να βάλει κάποιο φτερό. Δεν λέω κάτι τρελό. Γιατί δεν μ' αρέσει να φαίνεται η φόδρα, δεν περπατάει. Συγγνώμη, εννοείς ότι. Είναι η φούστα της είναι μικρή και δεν κάθεται καλά. Τέτοιο πρέπει να συμβαίνει. Έχει περίεργη εφαρμογή αυτό το ρούχο τέλος πάντων, που όταν περπατάς, δύο βήματα κάνεις και σηκώνεται και φαίνεται η φόδρα. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πανωφόρο που έχεις επιλέξει. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τόσο με τη φούστα. Που τα ύφη, τέλος πάντων, το vibe τους. Αυτό. Δεν ήθελα να στο ακυρώσω. Δεν σου αρέσει όμως. Είπες για τη φόδρα, τι άλλο. Ο συνδυασμός. Ποιος συνδυασμός? Όλος ο συνδυασμός. Είναι κακός. Ναι, νιώθω ότι δεν είναι τόσο Νατάσα αυτό το look. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είχες φέρει κάποια look που ήταν πιο πολύ εσύ. Τέρμα Νατάσα όμως. Τέρμα. Πιο πολύ δεν γίνεται. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλά. Εμένα, αυτά που έχω δει και στο Instagram σου και όλες είναι άλλα. Αυτά που? Αυτά που έχω δει στο Instagram σου και το ύφος σου γενικά είναι διαφορετικό στο από Instagram αυτό που βλέπω. Έχω 500 φωτογραφίες αρχειοθετημένες. Έχω κρατήσει μερικές φωτογραφίες. Δεν είναι όλη μου η ζωή το Instagram. Τελείως, Νατάσα. Δεν είναι όλη μου η ζωή το Instagram. Έχω και. Influencer δεν τα ανεβάζω όλα. Influencer δεν είσαι. Ναι, μπορεί μερικά που ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες να είναι να προμοτάρω κάτι.
Δεν... Αυτό το ξέρεις εσύ. Όχι, απλά τώρα για να καταλάβω. Δεν σου άρεσε η φόδρα και τι άλλο δεν σου άρεσε. Εντάξει, και δεν είναι ότι είναι και μικρή λεπτομέρεια. Για να κόψεις 3 βαθμούς, εντάξει. Σου είπα, δεν μου αρέσει το παπούτσι. Το παπούτσι μ' αρέσει όμως... το πανοφόρι. Δεν νιώθω το πανοφόρι τόσο πάει με τη φούστα. Η φούστα δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό. Δηλαδή δεν σου φτάνουν αυτά. Μου φτάνουν. Θέλεις κι άλλα. Αν θέλεις, μπορώ να σου πω. Όχι, είμαι. Δεν μου αρέσει τόσο η λαιμόκοψη τη μπλούζα που φορά. Ωραία. Τέλεια. Τα σκουλαρίκια είναι πολύ μικρά για αυτήν την εικόνα. Τι σκουλαρίκια. Αυτά είναι. Τι έπρεπε να βάλω. Και το σκουλαρίκι. Έχει έντονο παπούτσι. Τι δεν είναι ωραίο. Πρέπει να είμαι too much παντού, μεγάλα σκουλαρίκια εδώ πέρα, αυτό. Πρέπει να είναι ένα. Δεν τη άρεσε. Ένα συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι μάλλον δεν ήταν σήμερα το πέδιλο, ότι θα πρέπει να φαίνεται πολύ το πέδιλο. Καθένας λέει τα δικά του, βαθμολογούν εδώ πέρα. Κάπου δεν φαίνονται καθόλου τα πέδιλα, βάζουν 4, 3. Οπότε μην λέμε πάλι τα ίδια και φαίνομαι εγώ η κακιά. Να πάω. Όχι. Φτάσουν να μας πει η Σιμών γιατί έβαλε 4. Γιατί το 4 σημαίνει ότι είναι, παιδί μου. Σχεδόν τέλειο. Σχεδόν, όχι ακριβώς. Γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το look. Είναι ένα τάσα. Είναι πολύ διαφορετική από όλα τα κορίτσια που έχουμε δει εδώ. Δεν τα γυαλάκια. Α, ναι, συγγνώμη, συγχωρείς. Το look αυτό είναι ένα τάσα, καθαρά ένα τάσα. Είναι πολύ λαμπερή γενικά. Αυτό τη πάει, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Το παπούτσι αυτό είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα παπούτσια που έχουμε δει μέχρι στιγμή από όλα τα κορίτσια. Τη ταιριάζει πάρα πολύ για το κόνσεπτ είναι αυτό και είναι ακριβώς αυτό που είναι. Είναι τα... Για το συνδυασμό των ρούχων. Το συνδυασμό των ρουχών. Το μόνο. Το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτό το παπούτσι. Λέει, Νικόλα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Γιατί εμένα πολλές φορές με κρίνεις με βάση την αισθητική. Νικόλα, εγώ σε κρίνω. Όχι, θεωρείς, όπως είπες πριν, σοκαριστικά άθλια. Στην Ατάσσα εδώ πέρα αυτό το παπούτσι δεν το θεωρείς σοκαριστικά άθλια με βάση τη δικιά σου. Σοκαριστικά άθλιο δεν είναι αυτό το παπούτσι. Είναι πάρα πολύ λαμπερό. Εγώ γενικά που είμαι ξενέρωτη. Εγώ γενικά που είμαι ξενέρωτη και φοράω γενικά από ό,τι βλέπετε και κάθε φορά που μου γίνεται παρατήρηση αυτό το πράγμα. Εγώ φοράω πάρα πολύ ήσυχα παπούτσια, αλλά αυτό είναι ένα τάσα το παπούτσι αυτό. Το βλέπεις και το βλέπεις γενικά να κυκλοφορεί έξω. Καταρχάς, σοκαριστικά άθλιο είναι της Νικολίνας το παπούτσι. Αυτό λέω. Δεν της έβαλα ένα. Αυτό ναι. Λέω. Λοιπόν, και αυτό που λέω ότι μπορεί να με έχει συνδικό μου, αν σε έκρινα. Σοκαριστικό άθλιο. Να τα σε μιλά αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτάκι Νικολίνα. Ένα μιλά για τη Σιμών. Και αν ήταν και αν κατάλαβα, εγώ κρίνω αυτή τη στιγμή. Καθαρά. Δεν θα μιλήσω. Και εσένα θα έπρεπε να σου βάζω μονίμω ένα, γιατί εμένα στη δική μου αισθητική δεν μου αρέσει τίποτα πάνω σε πολλέ φορέ. Σε γιατί αυτό λέω, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω και είναι και τελείως διαφορετική από όλες. Στο γιατί εγώ σήμερα εδώ και έχω πάθει ένα... πλάκα, δεν το πιστεύω. Μου λένε ότι το δικό μου το παπούτσι δεν φαίνεται και έχουμε δει... Τι να σου πω, εγώ σήμερα υπολειτουργώ εδώ. Αχ, είναι... δεν μπορώ. Θα ήθελα να λείπω. Θα ήθελα να λείπω. Και εγώ μαζί είναι. Σου. Πάμε για καφέ. Ναι, γιατί γίνεται, είμαστε... Συγγνώμη κιόλας, γιατί θα με δίνεις αλλά θα το βγάλω το λόγο. Κρίμα. Λοιπόν, 2,1 είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε τι θα πούνε, Νατάσα μας, οι κριτές τώρα.